κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη Φόρα και πάμε να δούμε τι θα γίνει με την κακοκαιρία, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, πρώτων των πυλών βρίσκονται επικίνδυνα γερικά φαινόμενα και υπάρχει μέχρι και κίνδυνος για πλημμύρες. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Παπακοστόπουλο, τον μετεωρολόγο μας από το cmeteo.gr. Καλησπέρα κύριε Παπακοστόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα σας και στους φίλους τηλεθεατές. Θα έλεγα επιτέλους μετά από καιρό να επανέλθουμε στην άνοιξη, γιατί τόσο καιρό. Άλλο να επανέλθουμε στην άνοιξη και άλλο τώρα να έχουμε πλημμύρες. Μισό λεπτό. Κατά βάση θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα είναι αρκετά δυνατό, αλλά θα έλεγα ότι περισσότερο καλό θα κάνει παρά κινδύνους θα φέρει. Και γιατί αυτό? Γιατί το χώμα γενικά είναι διψασμένο από τις ζέστες των προηγούμενων ημερών, οπότε έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει αρκετά μεγάλες ποσότητες νερού. Ωστόσο, θα έχουμε μια σημαντική μεταβολή του καιρού, ήδη ξεκινάει από τα δυτικά, οφείλεται σε ένα χαμηλό που θα διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες. Σε Δυτική Ελλάδα, κυρίως Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερά, Δυτική Πελοπόννησο, μέσα στη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και αύριο το πρωί θα μετατοπιστούν κυρίως στη Βόρεια, την Ανατολική Ελλάδα και στο Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Στερά, Δυτική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία και ειδικά στη Μαγνησία, στη Βόρεια Εύβοια, τις Ποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, που τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα. Και εκεί υπάρχει όντως ο κίνδυνος να έχουμε τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι αρκετά πιθανό γιατί θα έχουν μεγάλη ένταση οι καταιγίδες σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, επειδή θα είναι σύντομο το πέρασμα, δηλαδή δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, δεν περιμένουμε να έχουμε πλημμύρες μεγάλης έκτασης. Ωστόσο, θα έλεγα ειδικά στη Μαγνησία, στην περιοχή του Πηλίου, σε κάποιες περιοχές των Σποράδων και της Βόρειας Εύβοιας, που είναι και ευάλωτες αυτές τις περιοχές λόγω και των πυρκαγιών και λόγω των πλημμυρών που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται, θα έλεγα, περισσότερη προσοχή γιατί θα έχουν και μεγαλύτερη αιμονή εκεί τα φαινόμενα. Τώρα έχουν και κάπως μεγαλύτερη διάρκεια. Στην Αθήνα θα είναι έντονα τα φαινόμενα ή θα περάσει έτσι πάρα πολύ γρήγορα με κάποια φαινόμενα τα οποία δεν θα είναι και ιδιαίτερη σημασία? Στην Αττική περιμένουμε μέσα στο βράδυ, το βράδυ και μέσα στη νύχτα, κυρίως κοντά στα μεσάνυχτα, ένα πέρασμα με βροχές. Mm-hmm. Μέτρες έντασης, όχι, δεν περιμένουμε κάτι το πολύ έντονο στην Αττική. Είναι πιθανό να έχουμε και σποραδικές καταιγίδες, αλλά όχι κάτι το οποίο θα προκαλέσει προβλήματα. Τα φαινόμενα και στην Αττική θα συνεχιστούν με κάποιες υφέσεις και εξάρσεις μέχρι και αύριο το πρωί. Και θα έλεγα ότι αύριο, μετά το μεσημέρι, θα ακολουθήσει μια ανοιξιάτικη μέρα για να επανέλθουμε και πάλι σε ανοιξιάτικους ρυθμούς. Άρα στην ουσία θα κάνει το πέρασμα και μετά θα επιστρέψουμε πάλι όπως ήμασταν και τώρα, έτσι? Σιγά σιγά περιμένουμε άλλο ένα πέρασμα την Κυριακή που και αυτό θα αφορά κυρίως τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και όχι τόσο την υπόλοιπη χώρα και όλα δείχνουν ότι μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θα επανέλθουν οι ανοιξιάτικες και θα έλεγα και καλοκαιρινές συνθήκες με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας η οποία στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα και στην Αττική θα ξεπερνάει και πάλι τους 25 βαθμούς. Οπότε είναι ένα διήμερο, τριήμερο θα έλεγα. Mm-hmm. Πιο φυσιολογικό για την εποχή καιρό και θα επανέλθουμε μετά και πάλι στις ζέστες, οι οποίες αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώιμες ζέστες που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς και έχοντας περάσει και έναν χειμώνα ο οποίος ήταν πολύ ήπιος, έχουν δημιουργήσει δύο σοβαρά προβλήματα, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλους κινδύνους στους επόμενους μήνες. Ποια είναι αυτά? Το ένα είναι ότι έχουν αφιγρανθεί ήδη τα δάση σε βαθμό σημαντικό, οπότε είναι πολύ πιο ευάλωτα στο να έχουμε πυρκαγιές ήδη από τις επόμενες εβδομάδες και αυτό το παρατηρήσαμε και τις τελευταίες ημέρες που είχαμε πρώιμα κρούσματα πυρκαγιών. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε ήδη ένα πολύ αυξημένο δίκτυο επικινδυνότητας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Ας ελπίσουμε να έχουμε βροχές τις επόμενες εβδομάδες για να περιοριστεί αυτός ο δείκτης, γιατί αλλιώς το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο και από πολύ νωρίς σε αυτό το τομέα. Και το άλλο κομμάτι αφορά το ότι επειδή οι θάλασσες είναι πολύ πιο ζεστές από το φυσιολογικό, έχουμε και μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε πλημμύρες. Γιατί πιο θερμές θάλασσες σημαίνει μεγαλύτερη παροχή θερμότητας και υγρασίας στην ατμόσφαιρα όταν έχουμε διαταραχές, οπότε και ο κίνδυνος να έχουμε ακραίες καταιγίδες
και πλημμυρικά φαινόμενα είναι πιο υψηλός. Ελπίζουμε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, κύριε Παπακοστόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εννοείται ότι θα είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα σε σένα, Σόφη Καλαβριζιώτου, να μας πεις τι έκαναν λοιπόν κάποιες γυναίκες οι οποίες υποδίωταν τις πελάτησες και στην ουσία τι έκαναν. Έκλεβαν το ίδιο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, συστηματικές τακτικές πελάτησες του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ, το οποίο ήταν στην περιοχή, στη δυτική περιοχή των Πατρών, έκλεβαν προϊόντα μέσα από το σούπερ μάρκετ, τελικά συνελήφθησαν, ήταν τρεις, οι δύο συνελήφθησαν, η τρίτη διέφυγε, δεν έχει ακόμα συλληφθεί, και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών πατρών και τους απηγγέλθησαν οι κατηγορίες των κλοπών κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Επίσης, ένας 34χρονος Αλγερινός και αυτός έκλεψε τρεις φορές στο ίδιο μαγαζί ψηλικών στο Ηράκλειο. Όμως, και εδώ πρέπει να τονιστεί η αξία της αστυνομίας, αστυνομική του τμήματος Δίας, αξιοποίησαν το οπτικό υλικό από κάμερες, τον ταυτοποίησαν, τον συνέλαβαν και έχει οδηγηθεί στην εισαγγελία Ηρακλείου, όπου του απηγγέλθη η κατηγορία κλοπή κατά εξακολούθηση. Μάλιστα. Αυτά είναι και αυτά καθημερινά φαινόμενα. Πώς αναπρολάβουν και οι αστυνομικοί, πραγματικά προσπαθούν, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο. Εδώ τώρα είχαμε και μέσα στις φυλακές χαρά. Έγινε έρευνα και εντοπίστηκαν ναρκωτικά μαχαίρια και κινητά μέσα στις φυλακές. Είναι και τα πλάνα που βλέπουμε. Ναι, πράγματι, τα ξημερώματα υπό διεύθυνση δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ, της ΣΟΠΚΕ και δύο αστυνομικών σκύλων έκαναν έφοδο και έρευνα στις φυλακές Κορυδαλού. Η έρευνα έγινε στοχευμένα, παρουσία εισαγγελέα σε 18 κελιά, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί όπλων. Κατά 5 αλλοδαπών σχηματίστηκαν έγκλειστων αλλοδαπών, σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατηγορούνται κατά περίπτωση για παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων και να πούμε πιο αναλυτικά ότι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων, αυτοσχέδιο μαχαίρι, λάμο μαχαιριού, 14 κινητά τηλέφωνα και πλήθος φορτιστών και ακουστικών hands-free. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε το αγαπημένο μας κολαγόνο, το Golden Plus κολαγόνο, για να έχουμε καλή ενέργεια, να λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό μας σύστημα και να έχουμε και ένα λαμπερό δέρμα χωρίς προβλήματα. Πολύ βασικό και αυτό. Δύο μπουκάλια λοιπόν από το αγαπημένο μας Golden Plus, από το ενισχυμένο μας κολαγόνο, θα γίνουν δικά σας μόνο με 39,90. Και μην ξεχνάτε και το μεγάλο μας δώρο, τη βιταμίνη B12. Απαραίτητη για να λειτουργεί σωστά ο οργανισμός μας, γιατί βοηθάει πολύ και στο νευρικό σύστημα και το νοσοποιητικό σύστημα και φυσικά και στη μείωση της κόπωσης. Της κόπωσης που αισθανόμαστε καθημερινά, λόγω της δύσκολης καθημερινότητας που έχουμε και πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε καθημερινά. Δύο μπουκάλια λοιπόν από το ενισχυμένο μας κολαγόνο. Πίνετε καθημερινά το κολαγόνο, πίνετε και τη βιταμίνη B12 και έχετε θωρακίσει στον οργανισμό σας. Τα δύο μπουκάλια λοιπόν από το ενισχυμένο μας κολαγόνο μόνο με 39,90, δώρο δηλαδή, θα πάρετε μαζί εντελώς δωρεάν και τη βιταμίνη B12 στο 211-1600. Η νέα μεγάλη προσφορά από την TV Forum. Δώρο με το Golden Plus, η ισχυρότερη βιταμίνη. B12 σε σταγόνες. Η βιταμίνη B12 είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που εμπλέκεται στο μεταβολισμό κάθε κυττάρου του ανθρώπινου σώματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντική στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος μέσω του ρόλου της στη σύνθεση της μυελίνης και στην ορίμανση των ερυθρών αιμοσφαιρίων στον μυελό των οστών. Η βιταμίνη B12, μία από τις 8 υδατοδιαλυτές βιταμίνες του συμπλέγματος B, είναι η μεγαλύτερη και πιο δομικά περίπλοκη βιταμίνη. Υπάρχει σαν σύμπλεγμα στις ζωικές πρωτεΐνες και η βασική της πηγή είναι οι μικροοργανισμοί του εντερικού συστήματος των χορτοφάγων ζώων. Τα συμπληρώματα βιταμίνης B12 διατίθενται σε σταγόνες για πιο αποτελεσματική απορρόφηση και έχουν ανάλογη δράση με ενδομυϊκή ένεση.
Η κορυφαία επιλογή είναι η ενίσχυση με σταγόνες σε λίγο νερό ή χυμό. Θα δείτε καταπληκτικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξεκινήστε σήμερα, ιδίως αν είστε χορτοφάγος ή η διατροφή σας είναι περιορισμένη σε ζωικά προϊόντα. Μέχρι 80% μπορεί να εμφανιστεί ανεπάρκεια βιταμίνης B12 ανάμεσα στους χορτοφάγους. Μην αμελήσετε να ενισχύσετε τον οργανισμό σας με σταγόνες B12. Ο κίνδυνος για το νευρικό ή το ανοσοποιητικό είναι προφανής. Οι σταγόνες B12 προσφέρονται δωρεάν με το Golden Plus ή μεμονωμένα στα 19 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα. Η έλλειψη της βιταμίνης B12 δοκιμάζει τις αντοχές σας. Golden Plus. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Golden Plus για όλους εμάς. Με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη αλλά στέβια, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλουρονικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνια. Golden Plus. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Μπορείς να ενισχύσεις και εσύ τον οργανισμό σου με το πληρέστερο συμπλήρωμα διατροφής Golden Plus. Προσοχή, δεν είναι φάρμακο. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Επιστρέψαμε λοιπόν και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ από τη συχνότητα του Άρτη. Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Σόφη Καλαμπριζιώτη που ήταν σήμερα κοντά μας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τι χαρά τη λεμονή. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Τον κύριο Θοδωρή Κατσικαλούδη. Και φυσικά, τον κύριο Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, τον δικηγόρο μας. Σας ευχόμαστε λοιπόν να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. 3 η ώρα, μην ξεχνάτε, ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Καρατζαφέρη, Ελλάδα, γεια σου.